Επιδιώκουμε λοιπόν η ανωδική τάση της ελληνικής οικονομίας να αποκτήσει το επόμενο διάστημα διατηρήσιμα χαρακτηριστικά. Βασική μας επιδίωξη είναι να περάσουν τα θετικά αποτελέσματα της ανάπτυξης και μέσα στην ίδια την κοινωνία. Με τη μορφή καλά αμοιβόμενων θέσεων εργασίας και ισχυρών δομών κοινωνικής προστασίας. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο στη βάση ενός νέου και δίκαιου παραγωγικού μοντέλου με την παράλληλη εμβάθυνση των προοδευτικών μεταρρυθμίσεων. Διότι μετά τον Αύγουστο του 2018 δεν θα έχουμε προαπαιτούμενα για μεταρρυθμίσεις, αλλά δεν θα σταματήσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Θα προχωρήσουμε στο δικό μας σχέδιο βαθιών τομών και μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία. Και αυτόν τον διάλογο πρέπει να ανοίξουμε από τώρα. Η χώρα δεν πρέπει να σταματήσει να προχωρά μπροστά αλλάζοντας με γενναίες τομές και μεταρρυθμίσεις. Μόνο που αυτές οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να έχουν τη δική μας φραγίδα, την πλατιά συνένεση των παραγωγικών δυνάμεων, των υγιών δυνάμεων της ελληνικής κοινωνίας και βεβαίως την εμπιστοσύνη και τη συνένεση της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Εγκαταλείπουμε λοιπόν, πρέπει να εγκαταλείψουμε και εγκαταλείπουμε αυτό το μοντέλο μιας κρατικοδίαιτης επιχειρηματικότητας και της κατανάλωσης εισαγωγών με δανεικά. Και αν να προσανατολίζουμε την ελληνική οικονομία στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια και στην παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων. Η αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων δεν μπορεί να στηριχτεί αποκλειστικά σε αυτό που κάποτε ονομάζαμε εθνικούς πρωταθλητές, αλλά περνά και μέσα από την ενίσχυση της διακλαδικής συνεργασίας και της αλληλεξάρτησης. Αυτό σημαίνει τη δημιουργία ολοκληρωμένων αλυσίδων αξίας και την προώθηση συνεργειών.